Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Σκούρτα, είναι υπεύθυνο διοργάνωση του Πανοράματο Επιχειρηματικότητα και Σταδιοδρομία. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, η οποία επαναλαμβάνεται και η οποία δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει μια συνάντηση από πανεπιστημίων, φοιτητών, ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν στην αγορά εργασία με τον κόσμο των επιχειρήσεων. Κύριε Σκούρτα, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κύριε Σπηλιόπουλε και εγώ ευχαριστώ την πρόσκληση. Λοιπόν, να γνωρίσουμε λίγο, μάλλον όσοι δεν το γνωρίζουμε, το πανόραμα επιχειρηματικότητας και σταδιοδρομίας. Βεβαίως, με πολύ χαρά. Είναι μια εκδήλωση, μια τριήμερη εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 29 με 31 Μαρτίου στο Μέγαρο Αθηνών, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ε, πραγματοποιείται για 14η χρονιά. Και ο στόχος του είναι να ενημερώσουμε τους νέους, όπως είπατε φοιτητέ και αποφύτους, για τις τάσεις και εξελίξεις σε διάφορους κλάδους της οικονομίας μας και πώς αυτές οι τάσεις δημιουργούν ευκαιρίες για επιχειρηματικότητα και απασχόληση. Mm -hmm. Ταυτόχρονα θέλουμε να ενημερώσουμε, να βοηθήσουμε τους νέους, να τους εμπνεύσουμε, να βρουν τι είναι, ποιο είναι εκείνο το κατάλληλο μονοπάτι καριέρας το οποίο πρέπει να ακολουθήσουν, που θέλουν μάλλον να ακολουθήσουν και τους ταιριάζει να ακολουθήσουν. Και τέλος, μέσα από αυτές τις ομιλίες που θα διοργανώσουμε... θέλουμε να αναδείξουμε και την άλλη Ελλάδα... την Ελλάδα της καινοτομία και της δημιουργικότητας. Mm -hmm. Οπότε σε αυτές τις τρεις μέρες έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα ομιλιών. Σκεφτείτε ότι θα έχουμε μάλλον πάνω από 250 εισηγητές... Και ταυτόχρονα στο φουαγέ του Μεγάρου θα υπάρχουν πάνω από 50 επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν το δικό τους περίπτερο και θα μπορούν εκεί οι νέοι να ε, μιλήσουν με τα στελέχη, όπως βλέπουμε και στο βίντεο, να μιλήσουν με τα στελέχη των εταιριών Μάλιστα. και να γνωριστούν Α, αναρωτιέμαι, επειδή εργασίες. παρακολουθούμε έτσι βήμα προ βήμα και τι αλλαγέ στην αγορά εργασία και τι ε, καταπληκτικέ εξελίξει που αφορούν στην τεχνολογία, εικάζω ότι υπάρχει και μια γενιά οι οποίοι δεν είναι καινούργοι. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν αύριο το πρωί να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασία. Είναι στην αγορά εργασία και βλέπουν ένα καταιγισμό γύρω του. Αναρωτιέμαι και για αυτού αν υπάρχει μια διέξοδο ή θα μπορούσαν να αναζητήσουν μια διέξοδο. Αλλαγή, πρόβλημα. Ναι, βεβαίω, βεβαίω. Το συνέδριό μα σίγουρα δεν απευθύνεται μόνο σε φοιτητέ. Μα ενδιαφέρει πάρα πολύ να έρθουν να το επισκεφτούν νέοι με κάποια χρόνια προπηρεσία. Ουσιαστικά θεωρώ ότι έχει αξία να το επισκεφτεί οποιοδήποτε ανεξαρτήτω ηλικία. Διότι ο στόχο μα είναι να, ακριβώ να αναδείξουμε ότι πιο σύγχρονο και καινοτόμο και επίκαιρο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασία, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και να αναδείξουμε έτσι τις ευκαιρίες, έτσι ώστε κάποιος, αν θέλει, μπορεί να κάνει και αλλαγή καριέρας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ε, υπάρχουν, θεωρώ, πολλές ευκαιρίες πλέον, ε, και ίσως με κάποιο μεταπτυχιακό, με ναι. κάποια... Διάβαζα, ε, για παράδειγμα, τα, τα ξέρετε καλύτερα από μενα αλλά διάβαζα ότι μία από τις καλύτερα αμοιβόμενε εργασίες σήμερα, όχι στην Ελλάδα, στον ε, αναπτυγμένο κόσμο, στις Ηνωμένες ή αλλού, είναι όσοι εισάγουν δεδομένα στις μηχανές τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή ένας καινούριο κλάδος που φαντάζομαι θα έχει πεδίο δόξης λαμπρός και για τη χώρα, λαμπρό και για τη χώρα μας. Σαφέστατα. Σκεφτείτε ότι φέτος θα έχουμε τουλάχιστον δύο πάνελ για τα λεγόμενα data analytics που αναφέρατε και τουλάχιστον δύο πάνελ για το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Mm -hmm. Και αυτό διότι ακριβώς εκεί υπάρχει τεράστια, ε, τεράστια πρόοδος και τεράστιες ανάγκες και στην Ελλάδα από στελέχη και από επιστήμονες οι οποίοι να ξέρουν ακριβώς να χειρίζονται στατιστικά δεδομένα διότι αυτή τη στιγμή οι εταιρείε συλλέγουν τεράστιο όγκο δεδομένων με διάφορους τρόπους. Και αν πάρεις αυτά τα δεδομένα και μέσα σε αυτό το χάος καταφέρεις και τα αναλύσει, θα μπορέσει να βρει πραγματικά κάποια πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. μπορεί να κάποια πολύ χρήσιμα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την επιχείρηση για, τη της, για το στρατηγικό τη σχεδιασμό. Το θεωρούμε αυτονόητο λοιπόν και συμφωνούμε ότι το κομμάτι αυτό τη έκρηξη τη τεχνολογία, τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και έχουμε στρέψει όλο εκεί το βλέμμα. Πέραν τούτου, τι άλλο έχει έτσι, ενδιαφέρον σήμερα στην αγορά εργασία στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι που έχουν μεγάλη δυναμική. Ένας κλάδος, για παράδειγμα, είναι ο κλάδος ε, των logistics, mm -hmm. των μεταφορών. Θεωρώ προσωπικά ότι η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες... να αναπτυχθεί έτυπεραιτέρω στο κομμάτι αυτό. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει βήματα και πιο νωρί, αλλά είμαστε σε ένα καλό δρόμο, γιατί είμαστε ε, σε ένα πολύ σημαντικό στρατηγικό γεωπολιτικό σημείο. Οπότε μπορεί να γίνει ένα διαμετακομιστικό mm -hmm. η χώρα μα και με την αξιοποίηση του τρένου, για παράδειγμα, τα προϊόντα που έρχονται με τα πλοία να πάνε σε όλη την Ευρώπη. Σίγουρα λοιπόν το κομμάτι του λετζίστης και το βλέπουμε άλλωστε και εσείς που παρακολουθείτε την επικαιρότητα βλέπετε ότι συνεχώς δημιουργούνται νέα, Σταλώ. νέες αποθήκες κτλ. κτλ. Και, κυρίω κυρίως <συρίζονται> ανοίγονται προοπτικές για ακόμη περισσότερο. Κάναμε ολόκληρη κουβέντα χθε για τον νέο διάδρομο που επιδιώκεται να λειτουργήσει και να είναι η Ελλάδα είσοδος στην Ευρώπη για την Ινδία για παράδειγμα. Σωστό, σωστό, για την Ινδία. Ο ΆΙΜΕΚ. Άλλο χώρο είναι σίγουρα ο... στο χώρο του φαρμάκου, ο φαρμακευτικός κλάδο. Έχουμε πολύ σημαντικέ ελληνικέ επιχειρήσει και κάποιε από αυτέ θα είναι και μαζί μα στο πανόραμα. Όπου πραγματικά εκεί υπάρχει τεράστια δυναμική ε, στο κομμάτι των γενοσύμων. Οπότε και εκεί υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ειδικότητε όπω είναι χημική, χημική μηχανική, βιολόγοι. Ε, βλέπουμε και εκεί να γίνονται πολύ μεγάλες επενδύσεις ναι. στον ελληνικό χώρο. Οπότε σίγουρα ναι. θα, το, θα το συμπεριλάμβανα. Να το δούμε λιγάκι Υπάρχουν και από να... την ανάποδη σκοπιά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είτε θέλουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας είτε να ανασυνταχθούν, να αναπροσανατολιστούν. Να λοιπόν. Από την πλευρά των επιχειρήσεων όλο αυτό το, όλη αυτή η εκδήλωση εμ, θα έχει... Το ίδιο ενδιαφέρον. Το πανόραμα επιχειρηματικότητα. Σαφέστατα. Άλλωστε, και φέτο να σκεφτείτε ότι έχουμε 20 παραπάνω εταιρείε οι οποίε συμμετέχουν σε σχέση με πέρσι. Διότι ακριβώ όλε οι, όλες οι, όλες οι εταιρείε αυτή τη στιγμή, στο πανόραμα συνήθω συμμετέχουν ελληνικέ και ξένες πολυεθνικές επιχειρήσει, μεγάλε επιχειρήσει κατά κύριο λόγο, και όλε του αναζητούν το, 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 αυτό που λέμε το ταλέντο. Mm -hmm. Οπότε υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλά ανοίγματα σε αρκετές εταιρείε και παραδόξως ακούμε ότι δυσκολεύονται να τις καλύψουν. Οπότε σαφέστατα θέλουν να είναι εκεί, θέλουν να γνωρίσουν τους νέους που θα έρθουν στο τρίμερο. Ε, οπότε σαφέστατα είναι, έχει μεγάλη αξία να βρίσκονται εκεί όλη αυτή η εκδήλωση έχει είπαμε, δύο μέρη το ένα μέρος είναι οι, οι ομιλητές οι οποίοι ε, φαντάζομαι θα καλύψουν όλο το εύρος της θεματολογίας και το άλλο κομμάτι είναι στο ΦΟΑΓΕ όπου θα, θα είναι ένα ένας τύπος έκθεσης επιχειρήσεων οι οποίες θα μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με τους υποψήφιους και τις τρεις μέρες θα λειτουργήσει ε, το δεύτερο κομμάτι το, το Φουαγέ με τις επιχειρήσεις Σωστά, και τι τρει μέρε. Ακριβώ. Ωραία. Μέγαγα ότι τρέχουν παράλληλα. Συγγνώμη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ολοκληρώστε. Ναι, έλεγα ότι ε, τρέχουν παράλληλα οκτώ αίθουσε με ομιλίε. Οπότε ο επισκέπτη όταν έρχεται αποφασίζει. Θα μπορεί να δει στο application του ή στο site μα ποιε είναι οι ομιλίε που τρέχουν παράλληλα και έτσι να μπορεί να μπει στην αίθουσα που τον την ενδιαφέρουν. Mm -hmm. Ταυτόχρονα μπορεί να κάνει κάποιο break με στην ημέρα και να πάει να μιλήσει ε, στου recruiters τη εταιρεία Ουσιαστικά πρόκειται για career days τα οποία πραγματοποιούνται στα, στο ΦΟΑΓΕ. Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ε, ίσως μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Είμαστε αρκετά μακριά ακόμη. Σωστά. Ε, έχουμε πάνω από ένα μήνα, οπότε νομίζω θα βρούμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ τα πάρα, 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 πάρα πολύ. πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πολύ. καλά σας. Ευχαριστώ. Γεια, γεια σας. Γεια σας.